Χωρί απαντήσει, αποχώρησαν και σήμερα από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου οι γονεί τη τετράχρονη Μελίνα Παρασκάκη. Η δίκη τη αναισθησιολόγου που κατηγορείται για το θάνατο του άτυχου κοριτσιού αναβλήθηκε για τι 30 Ιανουαρίου του 2020. Το εδόλιο του κατηγορουμένου παρέμεινε άδειο, καθώ η αναισθησιολόγο, εξ του Παύλου Πολάκη, παραμένει άφαντη. Η συνηγορό τη είχε ζητήσει εγγράφο την αναβολή τη υπόθεση καθώ βρίσκεται για εκπαιδευτικού σκοπού εκτό Κρήτη. Δεν έχω μάθει από τι έχει πεθάνει το παιδί μου, ένα υγιέστατο παιδί. Βλέπω υποθέσει στην τηλεόραση μετά το θάνατο τη Μελίνα, οι οποίε έχουν γίνει δικαστήρια, με... έχουν προχωρήσει. Και εγώ είμαι στο σκοτάδι. Εμφανώ απογοητευμένο αποχώρησε από το δικαστήριο ο πατέρα τη Μελίνας που έχει κάνει σκοπό ζωή στην αναζήτηση τη αλήθεια για τι συνθήκε θανάτου του παιδιού του, το οποίο εισήχθη στο Βενιζέλιο για μια επέμβαση ρουτίνα στι 29 Δεκεμβρίου του 2015. Ο γολγοθάς συνεχίζεται. Προσδοκώ τη δικαίωση. Παρά το χρόνο που έχει μεσολαβήσει έκτοτε, η τεχνική σύμβουλο τη οικογένεια Παρασκάκη, Ελπίδα Πανουδάκη, δεν έχει λάβει ακόμη τα δείγματα ιστών που πρέπει να εξετάσει ώστε να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου τη μικρή Μελίνα. Αυτό το αίτημα αφορά να πάρουμε στα χέρια μα τα ιστολογικά πλακίδια, τα οποία θα μα δείξουν ακριβώ τι αλλοιώσει που έχουν τα όργανα του παιδιού τα οποία είχαν σταλθεί στην Αθήνα και τώρα υπάρχει μια διαδικασία για να ξαναγυρίσουν στο Πανεπιστημίο Κρήτη. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, στην κατηγορούμενη αναισθησιολόγο καταλογίζεται ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση τη σοβαρή αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε το κοριτσάκι. Θα εξαρτηθεί το πόρισμά μου από το τι θα δω στα ιστολογικά. Γι' αυτό και δεν έχουμε πει ακόμα και δεν έχουμε καταλήξει την ακριβή αιτία θανάτου. Όταν θα έχουμε λοιπόν τα χέρια, στα χέρια μας τα ιστολογικά πλακίδια θα φτάσουμε και στην τελική αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τις εισαγγελικέ αρχές που εξέτασαν τη δικογραφία, η αναισθησιολόγος φέρεται να χορήγησε ενδομοιικώς. Με υπερβολική ταχεία έγχυση και εφάπαξ δόση υπερβολική ποσότητα αδρεναλίνης. Ακόμη δεν χορηγήσε άμεσα εντό των πρώτων πέντε λεπτών που προβλέπεται κατάλληλες βροχοδιασταλτικές ουσίες με νεφελοποιητή αφού το κοριτσάκι είχε παρουσιάσει συμπτώματα εμένοντος βροχόσπασμού, γεγονός που πυροδότησε αλυσιδωτές επιπτώσεις στα όργανα της τετράχρονης και οξύ πνευμονικό είδημα.